Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ο κύριος Βάσος Σιαρλής, κύριε Κωτογιώργη, είπε, μεταξύ των άλλων, ότι είπε απευθυνόμενο στην Τρόικα. Και οι πληροφορίες μου λένε, καλησπέρα και στη Μεγαλόνισσο, γιατί μεταδίδει ζωντανά και στη Μεγαλόνισσο αυτή η εκπομπή μέσω του Έξτρα Κύπρου. Είπε στην Τρόικα ότι δεν θέλουμε στο ελάχιστο, αγαπητοί φίλοι, να διαταραχθεί η συνοχή της κοινωνίας του νησιού. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακολουθήσει την διαπολιτική? Γενικώς δεν έχουμε ακολουθήσει την ίδια πολιτική, διότι από την πρώτη στιγμή δεν διαφυλάξαμε τη χώρα και τα συμφέροντά της. Συνεχίσαμε όμως μέχρι σήμερα να συμπεριφερόμαστε ως επέτες στους οποίους δίνουν εντολές. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η υψηλή περιφρόνηση και ένα διάχυτο κλίμα το οποίο δεν μας επιτρέπει να είμαστε συνομιλητές. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και η παρούσα κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να θέσει τα πράγματα εκεί που θα έπρεπε να τα θέσει σε σχέση με αυτούς που θα έπρεπε να είναι συνομιλητές μας. Που σημαίνει τι? Πέραν των εσωτερικών ανασυντάξεων, δηλαδή του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, που δεν βλέπω να υπάρχει πρόθεση, ιδίως για τη δημόσια διοίκηση, να γίνει το παραμικρό. Δηλαδή να δημιουργήσουμε το πρόσωπο εκείνο που θα μας δημιουργήσει, θα μας επιτρέψει να έχουμε αξιοπιστία προς τα έξω. Και βεβαίως να συμπεριφερθούμε κατά τον τρόπο του δημοσίου συμφέροντος, να μην ταλαιπωρούμε δηλαδή την κοινωνία και διαλύουμε τον κοινωνικό ιστό. Θα έπρεπε ως πρώτη πράξη να είχε κάνει ένα είδος διακήρυξης συμβολισμού, να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση των τριών της Τρόικας, διότι τους δώσανε μεν το δικαίωμα να φέρονται καταφρονητικά, αλλά τελικά μεταβλήθηκαν σε εντεταλμένους τριών υπαλληλίσκων, οι οποίοι γίνονται συνομιλητές, ισότιμοι συνομιλητές, με την έννοια όχι της συνομιλίας αλλά των εντολών που δίνουν κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε δηλαδή για τη σημειολογία του πράγματος να ζητήσουν την απόλυσή τους, την αντικατάστασή τους, και να ζητήσουν την απόλυση, εννοώ όχι την απόλυση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τη θέση που κατέχουν, και να ζητήσουν την αντικατάστασή τους αλλά και την αναβάθμιση. Το επιχείρησε και ο κύριος Βενιζέλος πέρυσι. Με συγχωρείτε, δεν επιχείρησε τίποτε ο κύριος Βενιζέλος. Έβαλε έναν δικό μας υπάλληλο να πάει να κάνει αναδιαπραγμάτευση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης στην Ευρώπη, που σημαίνει να έχει πίσω του μία βάση προσωπικής αξιοπρέπειας, δηλαδή πολιτικών που έχουν κάνει για να μην είναι υπόλογοι για την αναξιοπιστία μας, τον εξευτελισμό μας, και συγχρόνως να πάνε εκεί θέτοντας το ζήτημα ότι είμαστε χώρα που οφείλει να τις... Μα μου είμαστε, μια κυβερνάει, κύριε Σοβαδρέ, είναι μια χώρα διεφθαρμένη. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι η χώρα διεφθαρμένη. Είναι η πολιτική τάξη και η δημόσια διοίκηση που δημιούργησαν μαζί με όλους τους συγκατανευσυφάγους. Είμαστε την αξιοπρέπεια, την έχουν μόνοι μας την από... Κοιτάξτε, το κράτος μας, την κοινωνία μας, την εκφράζουν αυτοί. Αυτή είναι η εικόνα μας. Διότι αυτοί είναι... Αλλά εμείς τους ψηφίζουμε, κύριε Βουλή. Δεν τους ψηφίζουμε, κύριε Βουλή. Μην μετακυλιούμε στην κοινωνία. Η κοινωνία νομιμοποιεί, δηλαδή επιλέγει μεταξύ κάποιων που εκτίθενται στην κοινωνία και που τους επιλέγουν μηχανισμοί, νομιμοποιεί έναν εξ αυτών. Ποιος είπε ότι ψηφίζει η κοινωνία? Η κοινωνία δεν ψηφίζει. Αν ψήφιζε έπρεπε να έχει και δικαιώματα άλλα. Δεν τα έχει αυτά. Λοιπόν, χρειάζεται να ξαναγίνουμε συνομιλητές, να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Το διεκδικούμε. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, μην απευθύνεστε σε μένα. Εγώ λέω τι θα έκανα εγώ. Έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουμε ρόλους δημιουργικούς και να κερδίσουμε πολλά σημεία. Αλλά πρέπει να έχουμε πίσω μας ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας και πρέπει επίσης να έχουμε και μια εικόνα του τι συμβαίνει. Πάντως, και εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς υπογράφουμε όλοι για αυτά τα πράγματα, έτσι? Για να μιλήσω λίγο. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να περιμένουν περί ιδεής να μιλήσουν με τον κύριο Τόμψεν και με τον κύριο Τάδε?
Είναι δύο τις τελευταίες ώρες. Πώς επιτρέπονται αυτό. Θέλετε πολιτική αναβάθμιση. Συνομιλητές υψηλού επίπεδου να έρχονται στην Ελλάδα. Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είπε ακριβώς αυτό που είπε, που είπατε. Και θα πω δύο διαφορετικά. Θα φέρω δύο παραδείγματα προς διαφορετικούς χώρους για να μην φανεί ότι μεροληπτούμε στην πολιτική. Είπε ο κ. Τσίπρας ότι το μνημόνιο δεν σημαίνει απαραίτητα και απώλεια σοβαρότητας μιας χώρας. Σε Ισπανία, Πορτογαλία και πρόσφατα στην Κύπρο έχουν οριστεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μια επιτροπή διαπραγμάτευσης η οποία συνδιαλέγεται με τους υπαλλήλους της Τρόικας. Όχι η αρχηγή και ο πρωθυπουργός. Πριν από λίγα λεπτά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας στις ανεπίτρεπτες δηλώσεις, όπως χαρακτήρισε επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών του κ. Κάμερον σήμερα, ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίσει η Ελλάδα πρόβλημα να φύγει από την Ευρωζώνη, θα κλείσει τα σύνορα για τους Έλληνες πολίτες, έβγαλε πολύ αυστηρό διάβημα. Κάλεσε τον Εγγλέζο πρέσβη, τον Άγγλο πρέσβη και το επέδωσε ο κύριος Σέπος, ο κύριος γραμματέας του Υπουργείου, αυστηρότατο διάβημα και χαρακτήρισε μάλιστα τις δηλώσεις του Άγγλου, του Εγγλέζου Πρωθυπουργού, του κύριου Κάμερον, ανεπίτρεπτες. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που δείχνουν, ας δούμε στην αρχή, ότι δείχνουν μια αλλαγή πορείας. Και να φέρω και τους δύο χώρους. Προσέξτε, θέλω να πω το εξής, ότι ο Κάμερον δεν είναι μέρος του προβλήματός μας. Μέρος του προβλήματός μας είναι η Τρόικα. Εγώ θα ήθελα να δω ανάλογη δήλωση και παρέμβαση, αξιώνοντας να ζητήσει συγγνώμη κυρία Λαγκάρντ. Αυτό, okay, αυτό σωστό, θα ήθελα. Πολύ σωστό. Να πολύ μπει σωστό. Στον πυρήνα του προβλήματος. Δεν ξαναγίνουμε συνομιλητές, δεν πρόκειται να κερδίσουμε το παραμικρό. Και οι συνομιλητές θα γίνουμε εάν αλλάξουμε πορεία στο εσωτερικό και πάψουμε να προσποιούμαστε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται στη δημόσια διοίκηση και στο πολιτικό σύστημα. Άρα στον τρόπο που πολιτευόμαστε και στο περιεχόμενο της πολιτικής μας και εάν δεν αλλάξουμε πορεία απέναντι στην Τρόικα. Ναι, κύριε Κωνσταντίνη, συμμερίζεστε στο σχόλιο σας, επιτρέψτε μου και το μικρό σχόλιο ερώτημα, αν συμμερίζεστε αυτό που λέει ο Λευτέρης ο Κουσούλης, ότι το καινούριο θα έρθει από τον αριστερό χώρο, τη σοσιαλδημοκρατία που κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει να λέμε. Θυμίζω ότι η Ευρώπη πήγε δεξιά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επομένως χρειάζεται τα πρόσωπα είναι αυτά. Είναι λίγο διαφορετικό. Να σημειώσω για το Πασόκ ότι δεν έχει χώρο ιδεολογικό και πολιτικό αυτή τη στιγμή. Και το είχαμε πει, θυμάστε, πριν τις εκλογές από αυτή εδώ την εκπομπή. Θέλω όμως να πω το εξής. Ο κύριος Κουσούλης συγκράτησε μόνο αυτό που είπα σε σχέση με την Ευρώπη. Είπα όμως ότι για να πάμε εκεί και να έχουμε αυτό το πρόσωπο χρειάζεται αυτό που λέω από την πρώτη μέρα που έγραψα την πρώτη μου σελίδα επιστημονική. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πρόσωπο εσωτερικό, να ανασυγκροτήσουμε το κράτος, τη δημόσια διοίκηση δηλαδή, την νομοθεσία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό που είναι ο πυλώνας της καταστροφής μας. Αυτό είναι προϋπόθεση. Αυτό είναι που μας έχει εξευτελίσει διεθνώς. Διότι επιμένουμε, η πολιτική αυτή τάξη, η κομματοκρατία, επιμένουμε να διατηρούμε το κεκτημένο και να μην το αγγίζουμε. Συμπεριφέρονται με όρους πολιτικού κόστους που δεν έχουν να κάνουν με την κοινωνία, αλλά με τους πέριξ αυτών, τους συγκατανευσηφάγους. Βλέπετε ότι κανείς από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν αγγίζει τη δημόσια διοίκηση. Όλοι περίπου μας λένε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν θα την αγγίξουμε. Θα είναι μια δημόσια διοίκηση που θα της δίνουμε ένα λουκουμάκι κάθε πρωί στον καθέναν για να με καλή προαίρεση να κάνει τη δουλειά. Ποιοι θα τα αλλάξουν αυτά. Συγχωρείτε, γι' αυτό λέω ότι ή θα υπερβούν οι παρόντες τον εαυτό τους, δηλαδή θα συγκρουστούν και θα πονέσουν με αυτό που αντιπροσωπεύουν ως κομματοκρατία, να φύγουν από τη λογική της δομής και της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και να ανατρέψουν ό,τι μέχρι τώρα οικοδόμησαν, άρα να συγκρουστούν και με αυτούς οι οποίοι τους στηρίζουν, ή θα καταρρεύσουν με απίθμανες βεβαίως συνέπειες για τη χώρα και θα βγει ένα καινούριο σύστημα, ένα καινούριο πολιτικό προσωπικό το οποίο θα δώσει λύση. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα. Εάν δεν το αντιληφθούν και αυτοί τώρα, η επόμενη φάση θα είναι να διαγωνίζονται για το ποιος θα μας πάει στο τέλος. Υπάρχουν σοσιαλδημοκρατίες και υπάρχουν και όλες οι άλλες αντιλήψεις ή ρεύματα. Το ερώτημα είναι, εγώ το θέτω στον εαυτό μου και το θέτω και σε εσάς. Είδατε ποιοι συγκροτούν την κυβέρνηση σήμερα. Ας πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προαλήφονται για να παίξουν ρόλο μεθαύριο.
Είναι να τρομάζει κανείς. Αυτά λέμε. Ναι. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι. Μα είναι πέραν της σοσιαλδημοκρατίας και της ελευθερίας. Ναι, αλλά μια κυρία που, ναι, που διαφεύγει το όνομά της, η οποία θέλει να μας παίξει το ρόλο του Υπουργού Εξωτερικών. Και, ναι, και μας λέει, μας βγάζει φωτογραφίες ότι ήταν με τον κύριο Τσάβες. Ο δρόμος του Τσάβες είναι για την Ελλάδα. Το θέμα είναι εκεί που θα μας έδινε πετρέλαιο. Μα για όνομα του Θεού. Αυτή είναι η πολιτική για αυτή τη χώρα. Τα πρόσωπα. Πώς θα λαχτούν και θα πάνε τα. Αυτό το σύστημα, κύριε Κουρή, παράγει σκουπίδια. Δεν παράγει φιλοδοξία. Άρα δεν παράγει προσωπικό. Υπάρχει άλλο τρόπο. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα, να έρθουν πάνω πρόσωπα ικανά. Μόνο, κοιτάξτε, αν θέλετε να πω την άποψή μου, μόνο με την ανατροπή του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό και μας βυθίζει μέχρι τώρα. Αλλά τη λέω με την επιφύλαξη αυτή τη λέξη, γιατί συνεπάγεται άλλα πράγματα. Εάν σας φορέσω στενά παπούτσια, 25 νούμερο, και εσείς τη φοράτε 41. Πώς θα περπατάτε? Δεν θα περπατήσω. Δεν θα περπατάτε. Ναι. Πώς θα είναι η συμπεριφορά σας? Θα έχετε να ασχοληθείτε με τίποτα άλλο εκτός από αυτό? Το λέω γιατί θέσατε το ερώτημα, γιατί ειδικά στην Ελλάδα. Έχουμε όμως μια απόδειξη. Αυτό έχουμε το κύριο Τσίπρα που ξαφνικά τον αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Με συγχωρείτε, δεν τον αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Και γιατί τον ψήφισαμε? Εδώ μπαίνει το. Δεν τον ψήφισαν για τη θετική του πρόταση. Τον ψήφισαν γιατί εξέφραζε. Η αυθεντική ψήφος της κοινωνίας δόθηκε στις 6 Μαΐου. Δεν δόθηκε μετά. Μετά ήταν η πράξη εξαναγκασμού. Όχι, και εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό. Πήγε πάλι 4, πήγε 17. Κοιτάξτε, έχουμε διαρκείς εναλλαγές εξουσίας στην Ελλάδα. Αλλά δεν σημαίνουν θετική πρόταση. Σημαίνουν αρνητική απαξίωση του προηγούμενου. Εάν διερωτάστε γιατί συμβαίνει αυτό διαχρονικά, θα πρέπει να σκεφτείτε τι σημαίνει για μια κοινωνία να τις φορέσουν στενά παπούτσια. Δηλαδή, θα αντέχεται όμως κοινωνία. Μα τι θα αντέχεται, μα έχει άλλη λύση, κύριε Κούρη. Πώς δεν έχει, να σηκωθεί από τον Αναπέη, ο ικανός. Να φύγει. Να σηκωθεί ο κάποιος Αναπέη. Σηκώθηκε πάντως. Οι κοινωνίες, έχουν δύο τρόπους να λειτουργούν. Είτε να εξεγείρονται, δεν είναι η εποχή. Άλλες κοινωνίες εξεγείρονται, αυτές που είναι σε απόγνωση, που είναι. Μπορεί δημοκρατικά είναι αυτό το πλαίσιο. Και ή οι κοινωνίες φεύγουν, λύνουν το κοινωνικό, το πολιτικό πρόβλημα, το αδιέξοδό τους δια της εξόδου τους από τη χώρα. Αυτό το βλέπουμε σήμερα, το βλέπουμε και σε πολλές άλλες χώρες, διότι δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μην ενοχοποιούμε την κοινωνία, διότι δίνουμε άλοθη σε αυτούς οι οποίοι στήσαν το περιβάλλον. Καταρχάς, να αναφέρουμε, κύριε Κωτογιώργη, κύριε Γκώση και Λευτέρη Κουσούλη, αυτό που λέει ένας τηλεθεατής για τον Κάμερον. Υπάρχει το θέμα του Κάμερον απόψε και το διάβημα που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Λέει λαϊκή σοφία προς τον κύριο Κάμερον. Ναι, ναι. Κλείσε τα σύνορα, κύριε Κάμερον, αλλά πρώτα επίστρεψε στα μάρμαρα του Παθενώνα. Για να δεις πώς ξυπνάει σιγά σιγά ο κόσμος. Να απαντήσουμε στον κύριο αυτό, ναι, να φέρει τα μάρμαρα. Αυτό το μεγάλο ιδεολόγημα των μαρμάρων, που εγώ θα συμφωνήσω βεβαίως ότι επειδή ειδικά είναι μάρμαρα που συγκροτούν την ενότητα του Παρθενώνα, θα έπρεπε να είναι εδώ. Και την ιστορία αυτού του τόπου. Ναι, αλλά προσέξτε. Αυτό ήταν το ασφαλές επιχείρημα για να κρύψουμε την απουσία πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο χάνονται από την αρχαιοκαπηλεία πάνω από μια αρχαία πόλη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Γιατί δεν δημιουργούν, έχω 50 χρόνια που το λέω, να δημιουργήσουν αρχαιολογικά πάρκα. Δηλαδή η κληρονομιά μας να αποτελέσει πλούτο για μας και ανάδειξη να διασωθεί. Γιατί δεν το κάνουν. Yeah. Γιατί δεν ασχολούνται, παρά το μόνο που κάνουν είναι να καταναλώνουν τεράστια κονδυλία για να κάνουν προπαγάνδα να φέρουν οι Άγγλοι να επιστρέψουν τα μάρμαρα. Αυτό που είναι εδώ, που το ζούμε και είναι εκατομμύρια αρχαία μάρμαρα σαν αυτά που παρελθόν. Γιατί δεν τα κάνουν. Κύριε καθηγητά, το είχατε πει και στα προηγούμενα τραπέζια μας πριν τις εκλογές, το είπατε για σήμερα. Μιλάτε για ανατροπή όλου του συστήματος. Μας μιλάτε επίσης για το σύστημα το οποίο λίγο πολύ υπονοείται ότι βγάζει τα πολιτικά πρόσωπα. Συμπεριλαμβανομένου πιστεύω και το μηντιακό σύστημα. Βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως. Καταξοχήν. Γι' αυτό μιλάω για συγκαταλεξιφάγους. Ωραία. Έχει σημασία. Ναι. Ποια είναι τα βήματα που πιστεύετε ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτός ο τόπος και με ποιον τρόπο για να αλλάξει αυτό άμεσα? Από το να απλά να βλέπουμε και να λέμε το πρόβλημα είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε από τώρα? Από εδώ και πέρα. Έχουμε τρεις μόνο. Μιλάμε για μια Ελλάδα που είναι, ναι, κάθε μέρα δύο αυτοκτονίες. Έχουμε τρεις μόνο δυνατότητες. Η μία είναι η κοινωνία να εξεγερθεί. Διότι έχει κάνει το παν, τους έχει εγκλήσει στο σπίτι τους, τους έχει βάλει σε κατοίκον
διαμονή, τους έχει ξυλοφορτώσει, έχει κάνει τα πάντα. Δεν παίρνουν είδηση αυτοί. Προσποιούνται ότι είναι και όχλος αυτός που τους ξυλοκοπεί. Αν δεν έχουν αντιληφθεί. Αν δεν είχε συλληφθεί 17 Νοέμβρη, θα τώρα έχουμε θέματα με αυτά που λέτε. Θα σας ψάχναν δηλαδή για τους θεωρητικούς σας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα. Εγώ ερμηνεύω τα φαινόμενα. Οι πράξεις αυτών είναι πολιτική, βαθιά πολιτική πράξη. Αφού δεν έχουν συλλογικότητα, ενεργούν ως άτομα. Και επειδή υπάρχει ανομία και όλοι είναι υπεράνω. Ναι. Του συστήματος δικαίου, αυτοδικούν. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεν αυτοδικεί κάποιος όταν ζει σε ένα καθεστώς ευνομίας. Το δεύτερο είναι λοιπόν, δεν περιμένω λοιπόν από την κοινωνία να εξεγερθεί. Μπορούμε να σκεφτούμε όμως ότι μπορεί η ελληνική κοινωνία να αδειάσει τη χώρα και να μείνουν εδώ κάποιοι οικονομικοί μετανάστες, λίγοι και κάποιοι γέροι. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Ήδη συμβαίνει. Το δεύτερο είναι να πει η όποια Τρόικα, η όποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τέρμα. Με την αδιάκριτη αντιμετώπιση κοινωνία και κράτος στην Ελλάδα, παίρνω μέτρα εναντίον εσάς. Σας θέτω υποκανονική κατοχή, επίσημη, και αλλάζω άρδιν το πολιτικό σύστημα. Να λειτουργεί διαφορετικά. Πιστεύετε, σας λέω, όχι, είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύετε ότι. Θα το πείτε. Αλλά πιστεύετε, ξέροντας τον ελληνικό λαό, το ότι αυτό μπορεί να περάσει στον Έλληνα. Θα δώσει νομιμοποίηση, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, ότι μια τέτοια πράξη θα δώσει νομιμοποίηση σε αυτό το πολιτικό προσωπικό. Εκεί που τώρα δεν του δίνει καμιά νομιμοποίηση η κοινωνία και είναι κρεμασμένο από την νομιμοποίηση που του δίνει η Τρόικα, αύριο το πρωί μια τέτοια πράξη της Τρόικας, της όποιας Τρόικας η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρηθεί ότι είναι παρέμβαση θεσμική στη χώρα και θα τους δώσει νομιμοποίηση, θα τους πάρει και θα τους κάνει και αντιστασιακούς. Η τρίτη λύση, αλλά την λέω ρητορικά, είναι να αντιληφθούν ότι θα καταρρεύσουν, ότι θα τους λιντσάρουν και να. Κάποιος από αυτούς να υπερβεί τα πράγματα της κομματοκρατίας και να παίξει μια άλλη πολιτική. Αλλά πρέπει να κάνει άλλους συνομιλητές, άλλους πολιτικούς υπουργούς, συνεργάτες του και άλλα μέλη της κοινωνίας. Υπάρχουν πολλοί, πολλά. Στο διάλειμμα ανέφερα τον κύριο Πικραμένο. Έδωσε μια άλλη ποιότητα και άλλη διάσταση πολιτικής. Ναι. Είναι πολύ έξω μια που αντιπροσωπεύουν πολιτικές κυβερνήσεις. Πολλοί που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα του πολιτισμού και της ποιότητας που δεν τους θέλουν. Στο ΜΕΤΕΜΠΕ 3 δισεκατομμύρια είναι παρκαρισμένα 2,5 χρόνια. Το ΕΣΠΑ είναι κάπου 18 δισεκατομμύρια και τα κινητό. Κύριε Κουρή, ερχόμαστε στο ίδιο ζήτημα. Εάν δεν αλλάξει η δημόσια διοίκηση και το κράτος και τις αντιλήψεις τους οι πολιτικοί, δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν μας δώσουν περισσότερα χρήματα, να επενδυθούν. Και αν επενδυθούν, θα φαγωθούν τα μισά. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από μηδενική αφετηρία σε αυτό που αποτελεί την αιτία του προβλήματος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και εγώ θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Εάν μας δώσουν τα 2 χρόνια που θα μας τα δώσουν κατά πάσα πιθανότητα για δικούς τους λόγους, ακόμα και αν μας αναγνωρίσουν τα 50 εκατομμύρια να υπαχθούν στην ίδια ρύθμιση με την Ιταλία και την Ισπανία. Πιστεύετε δηλαδή ότι το μέλλον είναι βέβαιο, είναι βέβαιο ότι θα ξαναρχίσει το ίδιο γλέντι, η ίδια λαιλασία, το ίδιο πελατειακό σύστημα και δεν θα πάρουν μέτρα που χρειάζονται. Εδώ αποκαλύφθηκε, έχει σημασία να το πούμε, αποκαλύφθηκε ότι έγιναν πάρα πολλοί διορισμοί στο Υπουργείο του κυρίου Λοβέρδου και τον κάλεσε τον αρμόδιο δημοσιογράφο, έχει σημασία, ο κύριος Τροϊκανός, για να τον μαλώσει. Γιατί? Γιατί εξέθεσε τα καλά πρόσωπα αυτών που στηρίζουν τις πολιτικές τους. Έτσι. Αυτοί είναι που τους στηρίζουν και δεν έχουν λαϊκή δημοσίευση. Πιστεύετε στη θεωρία του ρίσκου, δηλαδή με την έννοια, υπάρχει μια άποψη στην Ελλάδα που διαμορφώνεται από πολιτικούς χώρους και λένε ότι να ρισκάρουμε. Αν πέσει η Ελλάδα, θα πέσει και η Ευρώπη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη εάν εμφανιστεί ως αξιόπιστος συνομιλητής. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, περισσότερα θα έλεγα αυτή τη στιγμή από όσα η Ιταλία και η Ισπανία. Χωρίς την κάθαρση, μέρα άσπρη για τη χώρα δεν υπάρχει. Αυτοί που βγαίνουν και λένε να ξεχάσουμε το παρελθόν, θέλουν να παραμείνουμε στα ίδια. Εάν δεν πονέσει το σύστημα και αν δεν ξέρουν ότι πρέπει να φοβούνται και να ξέρουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πολιτεύονται, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Σας λέω το εξής. Εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του κ. Κουσούλη ότι θα αργήσει. Όχι, συμφωνώ ότι θα αργήσει. Δεν συμφωνώ ότι δεν μπορεί να γίνει αύριο, για να μην πω χθες. Και είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει και εφικτό να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, διότι αυτή η κρίση δεν έχει μόνο, δεν δημιουργεί μόνο εσωτερικά προβλήματα. Έχει γεωπολιτικές επιπτώσεις.
είμαστε σε μια περιοχή η οποία δεν είναι εύκολη. Είναι σε διαρκή ζύμωση και διαρκή εξέλιξη και δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Επομένως εμείς θα είμαστε το θύμα σε μια οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι εάν θέλουμε η λύση να είναι εσωτερική, δική μας και να μην προέρθει από έξω, πρέπει η κοινωνία να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ψάχνει για σωτήρες. Δεν πρέπει να ψάχνει για τον έναν που μπορεί να είναι καλός έναντι του άλλου. Να θεωρήσει ότι όλοι είναι μέρος του προβλήματος, χωρίς εξαίρεση, ανεξαρτήτως του τι λένε, και επομένως μία λύση έχει, να τους εξαναγκάζει. Να τους εξαναγκάζει κάθε στιγμή. Είτε ως άτομα πολίτες, είτε ως όρο. Να βρει τους τρόπους. Οι διαδηλώσεις δεν λύνουν τα προβλήματα πια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ναι, από την μία κάνουμε κριτική στο πολιτικό σύστημα, γιατί ένα σύστημα. Θα μου επιτρέψετε, είπατε ότι τελειώνουμε. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναλύσω. Έχω γράψει στο βιβλίο μου που έχετε, διαδηλώσεις. Μου έχετε κάνει την τιμή να το παρουσιάσετε κιόλας. Έχω γράψει και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Σε μια κοινωνία όπως η δική μας, όπως όλες οι κοινωνίες, που είναι ιδιώτες και πρέπει να αποκτήσουν θεσμική συλλογικότητα. Η πορεία του καθενός δίνει αν είναι μέρος του προβλήματος ή όχι. Το να είναι κανείς κατηγορητής ή δημοσιογράφος ή ό,τι, δεν λέει πολλά πράγματα. Το αν η πορεία του δείχνει ότι δεν είναι διαγράψιμος, ότι δεν έχει εμπλακεί σε διαδικασίες τέτοιες, ότι έχει ορθώσει ένα λόγο ο οποίος είναι απέναντι σε αυτή την κατάντια, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι μέρος του προβλήματος.